Το Βόιτσεκ είναι γραμμένο το 1836 και επηρέασε όσο κανένα άλλο θεατρικό έργο το θεατρικό τοπίο του 20ου αιώνα. Θα ήθελα να μας μιλήσεις για το ίδιο το έργο και για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό. Όπως είπες, ο Μπίχνερ γράφει τον Βόιτσεκ το 1836 και κατά την άποψή μου αυτό το κείμενο ορίζει τρία βασικά ζητούμενα τα οποία στη συνέχεια επηρεάζουν τη θεατρική γραφή. Το πρώτο ζητούμενο είναι ότι παίρνει την τραγωδία όπως είχε οριστεί από το γερμανικό ρομαντισμό, τον Γκέτε και τον Σίλερ, όπου αφορούσε τα πάθη των βασιλιάδων, των αρχόντων και των υποτών, παίρνει την ιδέα της τραγωδίας και την πετάει στην κόλαση ενός παραλυρηματικού παρία. Οπότε στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η τραγωδία, η ιδέα της τραγωδίας, της τραγικής διάστασης του ανθρώπινου όντος, αφορά ένα κατακάθι της κοινωνίας. Ο Βόιτσεκ δεν είναι απλώς παρίας, είναι παραλυρηματικός παρίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο αποσπασματικός χαρακτήρας του κειμένου, αυτό που λέμε η αποσπασματική ροή του κειμένου. Αποτελείται από μία σειρά σκηνών, το έργο Βόιτσεκ, οι οποίες έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Το ένα πρόσωπο μιλάει με το άλλο πρόσωπο, ανταλλάσσουν μερικές αράδες και η σκηνή τελειώνει. Και πάμε σε μία επόμενη σκηνή που μπορεί να έχουμε διαφορετικό χώρο και διαφορετικό χρόνο. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που κατά τη γνώμη μου έχει μεγάλη σημασία. Το τρίτο στοιχείο είναι η κοινωνική διάσταση που μπαίνει στο θέατρο με το έργο Βόιτσεκ. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη δραματολογία που βλέπουμε τους μηχανισμούς εξουσίας να δρουν πάνω σε έναν άνθρωπο και μέσα σε έναν άνθρωπο. Και πώς αυτός ο άνθρωπος υφίσταται την καταπίεση, πώς τη συνειδητοποιεί και πώς αντιδρά σε αυτή την καταπίεση. Οπότε, λοιπόν, η χρήση της ιδέας του τραγικού, η αποσπασματική ροή και η κοινωνική διάσταση του θεάτρου είναι τρία βασικά ζητούμενα τα οποία ο Μπίχνερ εισάγει με τον Βόιτσεκ. Και πραγματικά θεωρώ ότι αυτά τα τρία ζητούμενα επηρεάζουν καλύτερα σε μεγάλο βαθμό το θέατρο του 20ου αιώνα. Το έργο είναι ημιτελές. Ουσιαστικά γράφτηκε, αφέθηκε ημιτελές γιατί πέθανε ο Μπίχνερ. Όλο το έργο στηρίζεται σε 49 σχεδιαγράμματα σκηνών που έχει αφήσει. Το ερώτημα είναι, αυτό αφήνει πολύ μεγάλη ελευθερία ερμηνείας του έργου και επομένως πώς ανεβάζεται ακριβώς. Προηγουμένως ανέφερα το ζήτημα της αποσπασματικής ροής του κειμένου. Πράγματι το έργο είναι ημιτελές γιατί ο Μπίχνερ πέθανε σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, νομίζω 25 χρονών. 24. Οπότε μας έχουν παραδοθεί τα τετράδια που έγραφε τις εκδοχές του κειμένου. Υπάρχουν διάφορες απόψεις πάνω στο ζήτημα του πώς θα τέλειωνε το έργο εάν ο Μπίχνερ ζούσε. Η δική μου άποψη σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα είχε διατηρήσει τον αποσπασματικό του χαρακτήρα, αυτό το στοιχείο της αποσπασματικής ροής. Το έγινε συνειδητά από τον ίδιο ή θα το βελτίωνε, θα το άλλαζε. Μπορεί να το άλλαζε, να το πείραζε, να το βελτίωνε πιθανότατα, αλλά το στοιχείο της αποσπασματικής ροής θα το κρατούσε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, μελετώντας τα τετράδια του Μπίχνερ. Ένα είναι αυτό το ζητούμενο. Αυτές οι αποσπασματικές ή θραυσματικές σκηνές είναι διαρκείς αλληλουχίες χώρων και χρόνων. Είναι το δάσος, είναι ο δρόμος, είναι η ταβέρνα, είναι το σπίτι, είναι το στρατόπεδο, είναι το γραφείο του λοχαγού, το ιατρείο. Είναι διαρκής αλληλουχία χώρων και χρόνων. Αυτή την αποσπασματική ροή και τη διαρκή αλληλουχία χώρων και χρόνων εμείς την αντιληφθήκαμε ως εξής, που πραγματικά δίνει πολύ μεγάλη ελευθερία σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες να προτείνουν διαρκώς νέα ανεβάσματα όπως και νέα ροή σκηνών. Κάθε παράσταση προτείνει μια δική της ροή σκηνών. Εμείς σταθήκαμε πάνω στα εξής ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα, η αποσπασματική ροή του κειμένου έχει την αντανάκλασή της, τη ρίζα της, στον ρυθμό, στον κατακερματισμένο ρυθμό των παραστάσεων του μυαλού του παραλυρηματικού παρία που λέγεται Βόιτσεκ. Όλα τα πρόσωπα, τους χώρους και τους χρόνους, τους βλέπουμε μέσα από την αλλίωση του παραλυρήματος του Βόιτσεκ. Με αυτήν την έννοια,
αντιστεκόμαστε και αρνούμαστε την αναπαράσταση, την ρεαλιστική αναπαράσταση ότι τώρα είμαστε στο δάσος ή τώρα είμαστε στο δρόμο ή στην ταβέρνα ή οπουδήποτε αλλού, αρνούμαστε τελείως αυτή τη ρεαλιστική αναπαράσταση. Όλη η παράσταση παίζεται πάνω σε έναν ξύλινο διάδρομο που λέμε ότι είναι το κολαστήριο της ψυχολογικής και σωματικής βίας που ασκείται πάνω στον Βόιτσεκ. Οπότε το κείμενο, τα πρόσωπα, οι σχέσεις, η βία που ασκείται πάνω στον Βόιτσεκ και τη Μαρία, τη γυναίκα του, στην πραγματικότητα τα φέρουν οι ίδιοι οι ηθοποιοί με το σώμα και τη φωνή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες που ζούμε σήμερα είναι αρκετά, θα έλεγα, πολύ διαφορετικές από ότι στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν γράφτηκε το έργο. Κατά τη γνώμη σου, τι το κάνει ακόμα και σήμερα επίκαιρο? Ο Μπίχνερ γράφει στα μέσα του 19ου αιώνα. Είναι η εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά είναι και η εποχή που αρχίζουν οι ιδέες και του μαρξισμού και του αναρχισμού σιγά σιγά να λαμβάνουν σάρκα και οστά. Καμιά δεκαετία, δεκαπενταετία μετά, σε πιο συγκεκριμένη βάση. Παρόλα αυτά, ο Μπίχνερ βάζει τον Βόιτσεκ να ζει και την γυναίκα του το ίδιο να ζουν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, κατά την άποψή μου. Δεν το ονομάζει έτσι, αλλά στην πραγματικότητα ζει σε αυτό που θα μας πει πολλά χρόνια αργότερα ο Πρίμο Λέβη, σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, στον κόσμο του στρατοπέδου, που έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για το τι είναι ο άνθρωπος εντός του στρατοπέδου. Αυτό που οι Ναζί λέγανε υπάνθρωπος. Ο άνθρωπος δηλαδή από τον οποίο τα ανθρώπινα στοιχεία, το ανθρώπινο γενικώς, έχει χαθεί, έχει εκλείψει. Λοιπόν, οπότε για μας ο Βόιτσεκ είναι η τραγωδία της αποανθρωποποίησης. Και αυτό είναι που τον κάνει επίκαιρο σήμερα, χωρίς όμως να μιλάμε με επικαιρικό τρόπο για το επίκαιρο. Ότι μας θυμίζει κάποιον στο δρόμο, απαραίτητος. Η ιδέα της αποανθρωποποίησης. Για μας το στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου ζει ο Βόιτσεκ, είναι ο ίδιος ο κόσμος, δηλαδή η ιδέα του κόσμου ως στρατοπέδου συγκέντρωσης. Ο κόσμος που γεννάει τη βία, την εκμετάλλευση από ανθρώπο από άνθρωπο, ο κόσμος της επιτήρησης, της καταστολής, της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, που γεννάει τη βία, γεννάει την τρέλα, γεννάει το παραλήρημα. Με αυτήν την έννοια, επίσης η ιδέα της αποανθρωποποίησης, ότι όλοι μας, ο καθής ξεχωριστά, υφίσταται μια διαδικασία αποανθρωποποίησης, απώλειας των ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Με αυτήν την έννοια, χωρίς να μιλάμε επικαιρικά ή σε ένα πρώτο πολιτικό επίπεδο, προσπαθούμε να βρούμε αυτήν την αρνητική διάσταση του πολιτικού, δηλαδή φωτίζοντας τα τραύματα ή τις πληγές της κοινωνίας, πώς αυτά μπορούν να είναι ερέθισμα για μας τους ίδιους, για τους θεατές πιθανότατα, ώστε να μπορέσουμε ιδανικά, υπό ιδανικές συνθήκες, να αναστοχαστούμε, να αναθεωρήσουμε τη στάση μας και για τη ζωή και για τον άνθρωπο. Και με την έννοια αυτή να πράξουμε προς μια κατεύθυνση χειραφέτησης του ανθρώπου σήμερα. Ξέρεις, γιατί πραγματικά διαβάζοντας για το έργο, βλέπεις ότι ουσιαστικά ο Βόιτσεκ είναι αντίήρωας και μάλιστα όχι θετικός ήρωας. Δηλαδή δεν επαναστατεί ο ίδιος. Τη βία τη παίρνει στου γύρω του και όχι στην εξουσία. Ο Βόιτσεκ είναι το πρώτο παράδειγμα αυτού που αργότερα θα ονομαστεί βιοεξουσία. Όπως είπα και προηγουμένως, το Φουκό ασκείται εξουσία πάνω του, βία δηλαδή, ψυχολογική βία περισσότερο, αλλά και λεκτική βία και σωματική βία και μέσα του. Πώς πρέπει να τρώει, πότε πρέπει να τρώει, τι πρέπει να τρώει, πού πρέπει να κάνει τις ανάγκες του, πότε πρέπει να τις κάνει τις ανάγκες του, πού να τις κάνει τις ανάγκες του, τι να σκέφτεται, τι πρέπει να σκέφτεται, τι δεν πρέπει να σκέφτεται, τι πρέπει να λέει, τι δεν πρέπει να λέει. Δηλαδή διαμορφώνουν σε αυτόν τον κόσμο του στρατοπέδου ένα άθυρμα, έναν υπάνθρωπο. Ο Βόιτσεκ λοιπόν ταυτίζεται με τους βασανιστές του. Έχει επίγνωση της βίας και της εκμετάλλευσης που του ασκείται. Πρακτικά βιώνει αυτή την κατάσταση για να πάει στο σπίτι του 2 φράγκα παραπάνω στη γυναίκα του και το παιδί του. Έχει επίγνωση της κατάστασής του, αλλά δεν εξεγείρεται. Και τελικά, με αφορμή μια πράξη μοιχείας της γυναίκας του, ξεσπάει όλο του το μένος προς αυτή την κατεύθυνση. Εμένα μου θυμίζει την Μίδια. Δηλαδή, η Μίδια, ενώ έχει επίγνωση τις πηγές της βίας που της ασκείται, αντί να ξεσπάσει σε εκείνες τις πηγές, σκοτώνει τα παιδιά της, δηλαδή σκοτώνει μέρος του εαυτού της, με μία έννοια αυτοκτονή. Κάτι αντίστοιχο θεωρώ πως κάνει και ο Βόιτσεκ. Είσαι μέλος της θεατικής ομάδας σημείο 0. Πες μου πώς λειτουργείτε και ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας. Η ομάδα ξεκίνησε το 2009.
Η πρώτη μας παράσταση ήταν το δίηγμα του Φραντς Κάφκα στη Σοφρονιστική Αποικία, η οποία παρουσιάστηκε στον χώρο ιστορικής μνήμης της Κοραή 4, λίγους μήνες μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 8. Και γι' αυτό για μένα κάπως έχει μια σημασία, δηλαδή η εξέγερση των νέων για τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία ή το σύστημα εγγράφεται πάνω στο σώμα τους, και μια παράσταση η οποία παρουσιάζεται σε έναν τέτοιο χώρο, το βασικό ζήτημα της οποίας είναι αυτή η εγγραφή πάνω στο σώμα των μηχανισμών καταστολής ή διαμόρφωσης συνειδήσεων ή χειραγώγησης συνειδήσεων, σωμάτων και συμπεριφορών μιας κοινωνίας ή ενός συστήματος πάνω στα άτομα. Δουλεύουμε ερευνητικά μέσα από μια έντονη ψυχοσωματική άσκηση του ηθοποιού και έρευνα με τα υλικά του κειμένου με τα οποία καταπιανόμαστε κάθε φορά. Το ζητούμενο όμως δεν είναι λογοτεχνικό, δεν είναι ακαδημαϊκό να υπηρετήσουμε τον συγγραφέα. Το κείμενο και τα υλικά που φέρει είναι το όχημα για να μελετήσουμε διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης που η καθημερινότητα έχει την τάση να τα αποθεί, να τα κρύβει, να τα κοιμίζει. Με αυτήν την έννοια δεν είναι τυχαίο ότι το στοιχείο της τρέλας ή του παραλυρήματος βρίσκεται σε αρκετές από τις παραστάσεις μας. Θεωρώ ότι το ζήτημα της τρέλας βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που λέμε η τραγωδία του ανθρώπου, όλων των εποχών. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι τραγικοί με αυτό το πράγμα ασχολήθηκαν εκτενέστατα και θεωρώ με έναν εξαιρετικό τρόπο. Δουλεύουμε ομαδικά, δουλεύουμε συλλογικά. Δηλαδή υπάρχει ο σκηνοθέτης, έχω αυτή τη δουλειά, αυτό το ρόλο σε αυτή την ομάδα. Ταυτόχρονα όμως δουλεύουμε συλλογικά, δηλαδή μέσα από την έρευνα των ηθοποιών, τον αυτοσχεδιασμό, με κάποια συγκεκριμένα ζητούμενα. Είναι πολύμινες οι πρόβες. Μας ενδιαφέρει να καταπιανόμαστε με κείμενα κλασικά ως επιτοπλίστων που ορίζουν ένα πολιτικό ή κοινωνικό πρόσημο, αλλά και ένα, αν θέλετε, οντολογικό πρόσημο. Αυτό το ερώτημα, το διαρκές αγωνιώδες ερώτημα, το τι είναι ο άνθρωπος. Και όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε μέσα από την τέχνη μας να θέσουμε τέτοια ερωτήματα, να μεταδώσουμε αυτήν την αγωνία στους θεατές, αλλά αν θέλεις και σε εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης, καθώς αναμετριέται με ένα υλικό, αυτός ο ίδιος αλλάζει πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, το υλικό αυτό αναγκαστικά τον επηρεάζει και τον κάνει να αναπροσαρμόσει, να αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στη ζωή, τον κόσμο, τον άνθρωπο, τον εαυτό του, τον συνεργάτη του. Ιδανικά, λοιπόν, θέλουμε αυτή την αγωνία που εμείς την βιώνουμε, που προσπαθούμε να την βιώσουμε σε ένα βάθος, να την τεκμηριώσουμε αισθητικά και ερμηνευτικά, να τη μεταφέρουμε και στους θεατές. Με σκοπό ίσως κάτι να αλλάξει, ένας άνθρωπος να επηρεαστεί και να αλλάξει, να αποκτήσει κάποια ερεθίσματα για να σκεφτεί ένα πράξιμο διαφορετικό τρόπο, πιο άμεσο στην καθημερινότητά του, πιο ανατρεπτικό πιθανότατα.